Να καλησπέρισουμε τον γιατρό του ΠΑΟΚ, τον κύριο Παπακώστα, και να τον ευχαριστήσουμε πολύ για το γεγονός ότι έχει βρει χρόνο, γιατί είναι και λίγο δύσκολο στο πρόγραμμα του, για να είναι παρέα μας και να μας λύσει και κάποιες απορίες. Καλησπέρα και από μένα, καλησπέρα. Καλό μεσημέρι, να είστε καλά. Τι κάνετε? Καλά, πολύ καλά είμαστε. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις και διασκεδάζουμε. Φαντάζομαι αυτό κάνουν εκατομμύρια Έλληνες, αλλά το θέμα μας δεν είναι σήμερα μαζί σας αυτό. Να σας ευχαριστήσουμε, όπως είπε και ο Γρηγόρης, για την αποδοχή της πρόσκλησης. Όχι αλίμονο, είναι τιμητική, αν μη τι άλλο. Ναι. Και για μας το ίδιο, για να ακούσουμε και να συζητήσουμε παρέα μερικά πράγματα που αφορούν έτσι, τα ιατρικά, να το πω. Δεν θα το περιορίσω μόνο εκεί, θα πω γενικότερα τα θέματα που απασχολούν το ποδοσφαιρικό τμήμα από το ξεκίνημα της περίοδου. Γρηγόρη. Ναι, νομίζω και εγώ ότι υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα θέματα και γενικά ο ΠΑΟΚ έχει καταφέρει το τελευταίο τουλάχιστον ένα χρόνο και κάτι να δουλεύει με πολύ συντονισμένο τρόπο και να έχει βρει λύση σε ένα πρόβλημα που τον ταλαιπώρησε πάρα πολύ με τις πλάσεις. Και επειδή είχαμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα με τον γιατρό στη διάρκεια της παραμονής του ΠΑΟΚ στην Ολλανδία για την καλοκαιρινή προετοιμασία, εγώ θα ήθελα να ξεκινήσουμε από εκεί. Να μας πει δηλαδή ποια είναι η καθημερινότητα στην ομάδα και να μας μιλήσει λίγο και για το κομμάτι της πρόληψης των τραυματισμών και των μέσων που χρησιμοποιεί ο ΠΑΟΚ, τα οποία νομίζω ότι είναι και ό,τι πιο τελευταίο κυκλοφορεί, για να μπορέσει να δουλεύει σε πολύ υψηλό επίπεδο και σε αυτό το τομέα. Ναι, συμφωνώ καταρχάς με το γεγονός ότι υπάρχει μια αρκετά έως πάρα πολύ συντονισμένη προσπάθεια από όλους τους εμπλεκόμενους στην ομάδα για να μπορέσουμε να περιορίσουμε έναν από τους παράγοντες που παίζανε όλα αυτά τα χρόνια πολύ σημαντικό ρόλο, θεωρώ, για την όχι πάρα πολύ καλή αποτελεσματικότητα. Τη διαθεσιμότητα δηλαδή ουσιαστικά των αθλητών, των παικτών στα χέρια του προπονητικού επιτελείου για να μπορούν να είναι πάντα ok. Η ομάδα έχει κάνει, όχι μόνο τώρα, έκανε κατά καιρούς, πιστεύω, πάρα πολύ μεγάλες επενδύσεις στο κομμάτι της προσπάθειας για αποκατάσταση και ταχύτερη αποκατάσταση με μηχανήματα φυσικοθεραπευτικά, με τεχνικές, με εκπαίδευση των στελεχών επίσης σε τομείς αντίστοιχους. Και θεωρώ ότι πλέον ήρθε ο καιρός, ίσως τον τελευταίο χρόνο, να οριμάσουν κάπως οι συνθήκες, να γίνουν λίγο πιο συντονισμένα κάποια πράγματα και έτσι να δουλεύουμε λίγο πιο οργανωμένα σε πρότυπα που ξεφεύγουν προφανώς από τα στενά όρια της δικιάς μας πατρίδας και του δικού μας επίπεδου ποδοσφαίρου, αλλά και να μοιάζουν τελικά με αυτό που γίνεται παγκοσμίως. Προσπαθούμε να αναγνωρίσουμε όσο γίνεται πιο νωρίς προβλήματα που πιθανά υπάρχουν και αυτή η αναγνώριση γίνεται και πάντα πρέπει να γίνεται στην αρχή της περίοδου, όταν πρωτοβλέπεις κάποιον αθλητή, για να μπορείς να διαγνώσεις πιθανά σενάρια προβληματικά για το επόμενο διάστημα, αλλά και για να συμβουλεύσεις σωστά το προπονητικό επιτελείο για το πώς θα σχεδιαστεί η προπόνηση. Νομίζω, κύριε Παπακώστα, ότι και αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δηλαδή, το ότι υπάρχει μια πολύ άμεση συνεργασία με τους γυμναστές του ΠΑΟΚ και με το προπονητικό team γενικότερα και στο κομμάτι της δουλειάς που κάνει η ομάδα. Δηλαδή, θα ήθελα να μας πείτε λίγο το τι ακριβώς συμβαίνει στο πιο συγκεκριμένα στο κομμάτι της πρόληψης. Δηλαδή, υπάρχουν παίκτες που με βάση τα αποτελέσματα εξετάσεων ή με βάση συγκεκριμένες μετρήσεις που γίνονται από ειδικά μηχανήματα μπορεί να επιβαρυνθούν λιγότερο ή περισσότερο στην προπόνηση ή ακολουθούν συγκεκριμένο πρόγραμμα για λόγους που προκύπτουν από αποτελέσματα εξετάσεων? Ναι, βέβαια. Μην φανταστείτε ότι είναι μόνο αποτελέσματα, για να μην δαιμονοποιούμε και τα μηχανήματα εντός εισαγωγικών. Είναι συνδυασμός πραγμάτων, της εμπειρίας ημών του προπονητικού επιτελείου, αλλά και κάποιων μετρήσεων που γίνονται. Πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι η καταγραφή όλης της προπονητικής διαδικασίας με την ανάλυση που γίνεται με τα συστήματα GPS που έχει η ομάδα, όπως και άλλες ομάδες σαφώς. Ότι υπάρχουν στελέχη της ομάδας με επικεφαλής τον Γιώργο Γιώγα που παρακολουθούν καθημερινά αυτή τη διαδικασία και στέλνουν τα αποτελέσματα
στα υπόλοιπα μέλη των διαφόρων επιτελείων, και στο δικό μας το ιατρικό αλλά και στο προπονητικό, και επίσης από την αναγνώριση αυτού που σας είπα στην αρχή, κάποιων προδιαθεσικών παραγόντων που μπορεί να έχει κάποιος, αλλά και ακόμα και ερωτηματολογίων που χρησιμοποιούμε στα πλαίσια ενός λογισμικού που τρέχει στην ομάδα και ενημερώνεται καθημερινά για το πώς είναι η επανένταξή τους στην προπόνηση της επόμενης μέρας, με πληροφορίες που είναι πολύ σημαντικές και που μπορεί να τις θεωρεί κανείς λιγάκι υποκειμενικές, αλλά άμα τις βάλει κάτω και τα αξιολογεί σωστά, θα δει ότι πολλά από αυτά τελικά γίνονται αντικειμενικά. Για παράδειγμα, το πόσες ώρες ύπνου, πόσες ώρες έχει κοιμηθεί ένας αθλητής, με τι αίσθημα έρχεται στην προπόνηση, αν είναι κουρασμένος ή όχι. Είναι πληροφορίες που καμιά φορά λέει κανείς, okay, είναι πάρα πολύ απλό αυτό για να είναι πολύ σημαντικό, και όμως και διεθνώς βιβλιογραφικά είναι συνδυασμός τέτοιων πραγμάτων και τέτοιων πληροφοριών που μπορεί να δώσει τον δείκτη κόπωσης κάποιου αθλητή. Βέβαια, σε αυτό πρέπει να προσθέσουμε τις εξετάσεις αίματος που γίνονται και γινόντουσαν βέβαια πάντα επί χρόνια στην ομάδα, αξιολογήσεις αυτών των παραμέτρων, τα εργομετρικά τεστ που γίνονται κατά καιρούς, το τι προπόνηση και τι επιβάρυνση υπάρχει. Αλλά αν κάποιος ψάξει να βρει έναν παράγοντα που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, θα μου επιτρέψει να πω ότι αυτός είναι η καλή επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκομένων, των φορέων, ας πούμε, της ομάδας, δηλαδή των προπονητών, των γυμναστών, του τμήματος ανάλυσης, αυτό που σας είπα προηγουμένως, και του δικού μας, του ιατρικού και φυσικοθεραπευτικού. Πράγμα που τουλάχιστον όσο καιρό είμαι εγώ, είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ καλή στενή αυτή η συνεργασία και νομίζω πάρα πολύ αποδοτική, γιατί έτσι μπορείς να αναγνωρίσεις προβλήματα, να σχεδιάσεις λίγο διαφορετικά την προπόνηση. Οι εισηγήσεις οι δικές μας εισακούονται και μέχρι στιγμής δεν υπήρξε ποτέ καμία αντίρρηση στο τι θα κάνουμε για το πώς θα δουλέψουμε με τους αθλητές, και η συνεννόηση σε αυτό το επίπεδο νομίζω ότι είναι το κλειδί. Γιατί πληροφορίες μπορεί να παίρνεις πάρα πολλές, αλλά θα πρέπει να τις εκμεταλλευτείς και σωστά. Επειδή νομίζω ότι, κύριε Παπακώστα, ότι μας έχετε καλύψει γενικά στον τρόπο με τον οποίο δουλεύει ο ΠΑΟΚ και χρησιμοποιεί τα διάφορα στελέχη τα οποία πλαισιώνουν το αγωνιστικό τμήμα, θα ήθελα απλά, γιατί μου έχει μείνει πάρα πολύ ως σχόλιο δικό σας από την προετοιμασία ακόμα, αν θέλετε να μας κάνετε μία αναφορά και στη σημασία που παίζει, γιατί εγώ θυμάμαι τότε να λέτε ότι είναι πολύ καλά τα μηχανήματα και μπορεί να μας βοηθήσουν να κάνουμε τα πάντα, αλλά είναι πολύ σημαντικό το ανθρώπινο δυναμικό και η αναφορά που κάνατε τότε για τον πολύ πιο επαγγελματικό τρόπο με τον οποίο δουλεύουν πλέον ποδοσφαιριστές. Το ότι έρχονται πολύ πιο νωρίς στην προπόνηση, το ότι δουλεύουν πιο νωρίς από την προπόνηση σε ομάδες που μπορεί να, μυϊκές που μπορεί να χρειάζονται να ενισχυθούν, το ότι έχουν τη δυνατότητα να τρέφονται μετά την προπόνηση και να έχουν κανονικά φαγητό στο προπονητικό κέντρο, η αποκατάσταση που πάρει στη συνέχεια, όλα αυτά νομίζω ότι μάλλον αυτά είναι το πρώτο και το πιο σημαντικό και όλα τα υπόλοιπα μέσα απλά σας βοηθάνε, έτσι δεν είναι? Ναι, βέβαια. Μα άμα δει κανείς αυτό που είπατε και στην αρχή της τοποθέτησης για το ποια είναι η καθημερινότητα, θα διαπιστώσετε, και ο κόσμος πιθανά να μην το πολύ γνωρίζει, ότι υπάρχει μια πολύ επαγγελματική προσέγγιση στο πώς είναι αυτή η καθημερινότητα σε έναν αθλητή και κατ' επέκταση και όλους τους υπόλοιπους που υποστηρίζουν τον αθλητή. Και νομίζω ότι πολύ σημαντικά βήματα για να διορθωθούν οι προηγούμενες εντός εισαγωγικών ατέλειες ή τα προβλήματα που οδήγησαν και σε άλλα προβλήματα, είναι η επίτευξη αυτής της φιλοσοφίας, δηλαδή που αποκτά σιγά σιγά το κλαμπ, ότι υποστηρίζουμε σωστά. Τι σημαίνει αυτό? Έχουμε αναγνωρίσει ποιες είναι οι ατέλειες του καθενός σε επίπεδο μυοσκελετικό. Όλοι οι αθλητές, και όταν λέω όλοι εννοώ όλοι, έρχονται πολύ νωρίτερα στο προπονητικό κέντρο, όχι γιατί το επιβάλλει κάποιος, αλλά πλέον γιατί το θέλουν και καταλαβαίνουν ότι έτσι μπορούν να βελτιωθούν. Ξεκινούν προθέρμανση πριν την προθέρμανση που βγαίνουν με την ομάδα. Σε αυτό το διάστημα που μπορεί να είναι και μία ώρα νωρίτερα, δουλεύουν επί των προσωπικών τους εντός εισαγωγικών ατελειών, έτσι ώστε να διορθώσουν πράγματα με την επίβλεψη των προπονητών και κυρίως των γυμναστών αποκατάστασης που έχουμε στην ομάδα δύο εξαιρετικά στελέχη, που έχουμε σχεδιάσει το τι πρόγραμμα πρέπει να ακολουθήσει ο καθένας εξατομικευμένο, τουλάχιστον 2-3 φορές την εβδομάδα κάτι πιο ειδικό για τον καθένα,
Συνεχίζουν μετά με την προπόνηση και μετά την προπόνηση παραμένουν, κάνουν την αντίστοιχη αποκατάσταση, όχι απαραίτητα, μην βάζει το μυαλό σας στην θεραπεία, αποκατάσταση, αυτό που θα έλεγε κανείς σε ένα αθλητή στίβο, ότι μετά το προπονητικό του πρόγραμμα θα κάνει την αποθεραπεία του, θα βγει να συνεχίσει να κάνει και κάποια πράγματα ακόμα. Αυτό κάνουν λοιπόν και οι δικοί μας τέλος πάντων αθλητές. Και σαφώς άλλο ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, τα συμπληρώματα διατροφής και η σωστή διατροφή, με επαγγελματίες που είναι στο προπονητικό κέντρο, με σεφ που μαγειρεύει για όλους και με πολύ συγκεκριμένα διαιτολόγια, αθλητικά διαιτολόγια, τα οποία ακολουθούν την ομάδα όχι μόνο στις προπονητικές βέβαια επιβαρύνσεις, αλλά και στις αποστολές, στα ξενοδοχεία, όπου και αν βρισκόμαστε, όλο το επιτελείο ακολουθεί. Τα προγράμματα αυτά στέλνονται εκ των προτέρων, όχι φοβερά πράγματα, αλλά για τον κόσμο που δεν πολύ ξέρει, είναι διαφορετικά. Στον χώρο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου και σε ευρωπαϊκό κυρίως επίπεδο, είναι μια καθημερινότητα, η οποία πλέον υπάρχει στην ομάδα τη δική μας εδώ και αρκετό καιρό και βελτιώνεται και με τις δικές μας ακόμα προσθήκες. Δεν ακολουθούμε και καλά πρότυπα ευρωπαϊκά ή ξένα, κάνουμε και αυτά που εμείς κρίνουμε ότι πρέπει να κάνουμε και που νομίζω ότι συμβάλλουν σημαντικά στο να βελτιώνει την κατάσταση. Ωραία. Επειδή τώρα έχουμε μια πολύ καλή εικόνα για το τι έχει πετύχει ο ΠΑΟΚ αυτό το τελευταίο τουλάχιστον 1,5 χρόνο και έχει λύσει το πιο σημαντικό του πρόβλημα, το οποίο ήταν τρομακτικό εκείνη τη χρονιά με τον κύριο Τούντορ στον πάγκο του, και το λέω απλά γιατί εκείνη την σεζόν συνέβη. Φέτος υπάρχει ικανοποίηση μέχρι στιγμής για τους τραυματισμούς, για τον αριθμό των τραυματισμών που έχει βγάλει η ομάδα? Οι τραυματισμοί είναι μέρος του ποδοσφαίρου, το ξέρετε πολύ καλά. Αυτό που εγώ θα ήθελα πάντα να συμβαίνει στην ομάδα μας είναι να μπορούμε να μειώσουμε τους προβλέψιμους. Και αν παρατηρήσετε, αυτό νομίζω έχει επιτευχθεί σε πολύ πολύ σημαντικό βαθμό. Οι προβλέψιμοι τραυματισμοί είναι μειωμένοι. Υπάρχουν σαφώς και απρόβλεπτοι. Αν θέλετε την προσωπική μου γνώμη, υπάρχουν πάρα πολλοί τραυματισμοί για την οποία δεν φταίει κακιά ώρα, το γήπεδο, το γρασίδι, κάτι άλλο, αλλά ίσως εμείς δεν έχουμε κάνει κάποια σωστά πράγματα, και αυτά εμείς καλός ή κακός, καλός νομίζω, τα αναλύουμε για να μπορούμε να βελτιωνόμαστε. Αν δει κανείς λοιπόν τους απόλυτους εντός εισαγωγικών αριθμούς, θα πει ότι okay, ναι, βεβαίως υπάρχει μείωση σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, υπάρχει βελτίωση κατά συνέπεια της διαθεσιμότητας των αθλητών στα χέρια του προπονητή για να μπορεί να πράξει αυτό που πρέπει. Νομίζω ότι και φέτος ακολουθούμε την ίδια τακτική, έχουμε κάποιες μυϊκές κακώσεις όχι ιδιαίτερα σημαντικές, έχουμε κάποιες άλλες που έχουν ξεφύγει από το μέσο όρο, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι στα πλαίσια του παιχνιδιού. Ναι, και ίσως για να κάνω κι εγώ ένα σχόλιο, έτσι, γιατί είναι και λίγο πιο λεπτή η θέση σας, νομίζω ότι και σε σύγκριση με άλλες χρονιές και συνολικά το ποσοστό και το αριθμός των προβλημάτων είναι σε αρκετά φυσιολογικά επίπεδα, αλλά είναι θετικό το γεγονός ότι εσείς λέτε ότι συνέχεια έχετε απαιτήσεις από την ίδια σας τη δουλειά για να είναι όσο το δυνατόν μικρότερα τα προβλήματα. Κώστα, όμως έλεγες κάτι και πήγα σε διακόπτη. Όχι, δεν θα έλεγα κάτι. Υπάρχει μια ερώτηση ακροατή και δύο δικές μου απορίες. Η ερώτηση του φίλου ακροατή ρωτά αν η επιβάρυνση της προηγούμενης χρονιάς επηρεάζει την επόμενη. Ναι, την επηρεάζει βέβαια. Την επηρεάζει. Την επηρεάζει στο βαθμό που δεν προλαβαίνει ο αθλητικός οργανισμός του αθλητή, ο οργανισμός του αθλητή να επανέλθει στην προηγούμενη του κατάσταση ηρεμίας, και αυτό συνήθως συμβαίνει, όπως καταλαβαίνετε, όταν δεν μεσολαβεί ικανό διάστημα διακοπών από το τέλος της μιας σεζόν στην αρχή της επόμενης. Πράγμα που το είχαμε. Αλλά πρέπει κανείς να δει μετά και λίγο τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, όταν γύρισαν από το διάστημα διακοπής οι αθλητές, είχαν επίσης το πλεονέκτημα, ναι μεν δεν πρόλαβαν όπως θα λέει πολλοί κόσμος να ξεκουραστούν, αλλά απ' την άλλη είχαν και το πλεονέκτημα ότι οι μηχανές δεν είχαν σβήσει και τελείως, που σημαίνει ότι πάντα θα έχεις κάποιο θετικό και πάντα θα έχεις κάποιο αρνητικό. Okay, ναι, σαφώς όμως η επιβάρυνση μιας ολόκληρης χρονιάς όταν έχεις συνεχόμενες υποχρεώσεις είναι ένα πρόβλημα για την επόμενη σεζόν, αλλά είναι και θέμα διαχείρισης.
Μάλιστα. Μία πορεία που έχει πολλοί κόσμος, διερωτάται, το συζητά και βλέποντας ας πούμε ισπανικό πρωτάθλημα, βλέποντας το Μέση να παίζει ασταμάτητα ή το Ρονάλντο, δηλαδή να λείπουν, να συμμετέχουν οι ομάδες τους σε τρεις διοργανώσεις, το πρωτάθλημα, το κύπελο και μια διοργάνωση όπως είναι το Champions League, και να παίζουν ασταμάτητα. Δηλαδή, αντί είναι ζήτημα να χάνουν 3, 4, 5 παιχνίδια. Τι κάνουν, πώς το αντιμετωπίζουν. Τώρα είπα δύο ονόματα, αλλά υπάρχουν και άλλοι. Απλά ανέφερα τα δύο πιο γνωστά ονόματα, πιο δημοφιλή, ας πούμε. Πώς είναι δυνατόν να κάνουν 40-50 παιχνίδια? Σίγουρα δεν είναι όλοι, δεν είναι σε όλα στο ίδιο επίπεδο καλοί οι παίχτες, αλλά η επιβάρυνση πρέπει να είναι τρομερή. Και πολλές φορές μετά το τέλος της σεζόν έχουν και εθνικές ομάδες. Ναι, σωστό είναι αυτό. Θα σας πω όμως... σαν να είναι παραφύση αυτό το πράγμα. Δεν είναι, κατά την άποψή μου. Δεν είναι εκτός λογικής, γιατί υπάρχουν δύο στοιχεία που πρέπει κανείς να τα υπολογίσει. Πρώτα απ' όλα είναι η διάρκεια, το για πόσο καιρό γίνεται αυτό. Δηλαδή, δεν είναι υπόθεση μιας χρονιάς και τελειώσαμε. Είναι συνεχόμενη διαδικασία. Και εδώ μπαίνει η δεύτερη παράμετρος που είναι αυτό που στα αγγλικά λέγεται under training και over training. Δηλαδή, αυτό που συνήθως δεν υπολογίζουμε πολύ, τέλος πάντων δεν το βλέπουμε πολύ συχνά και δεν θεωρούμε ότι επιβαρύνονται πάρα πολλοί αθλητές, είναι ότι μήπως επειδή κάνουν πάρα πολύ επιβάρυνση, έχουν πάρα πολύ επιβάρυνση από τα συνεχόμενα παιχνίδια και τις προπονήσεις. Αυτό που δεν υπολογίζουμε είναι ότι ειδικά σε αυτό το επίπεδο που περιγράψατε προηγουμένως, όλοι αυτοί είναι πολύ καλά προπονημένοι αθλητές. Δεν είναι το αντίθετο. Πολύ καλά προπονημένοι. Ναι. Και δεν τους, ένας παράγοντας που οδηγεί σε τραυματισμούς ή σε χαμηλή απόδοση, ναι, είναι το να μην είναι καλά, κάποιος καλά προπονημένος. Το under training. Αν επομένως έχεις χτίσει μια βάση με σωστά δομημένη προπόνηση, με σωστά στοιχεία γενικώς προπονητικά και μυοσκελετικά από μικρότερες ηλικίες, ναι, και σιγά σιγά έχεις οικοδομήσει αυτό το πράγμα, είναι προφανές ότι μπορεί να έχεις πολύ μεγαλύτερη διάρκεια. Η μεγάλη διαφορά νομίζω στο δικό μας ποδόσφαιρο σε σχέση με αυτά που περιγράψατε προηγουμένως είναι, ναι, οι φυσικές ικανότητες των αθλητών μας στις μικρότερες ηλικίες, το οποίο κατ' επέκταση μεταφέρεται και στις μεγαλύτερες ηλικίες. Αναφέρεστε στην προπόνηση που κάνουν με το σύνολο ή και στην ατομική προσπάθεια βελτίωσης? Και στα δύο. Και στα δύο. Και στα δύο, βέβαια. Γιατί... Πού υστερούμε σαν χώρα, σαν ποδόσφαιρο? Υστερούμε σε αυτά που υστερούμε και ως λαός. Στην ατομική προσπάθεια. Είμαστε της γης όμως προσπάθειας, δεν είμαστε της μέγιστης προσπάθειας. Μάλιστα. Και στην οργάνωση, εμείς θέλουμε με ένα... Εμείς θέλουμε δύο ώρες προπόνηση την ημέρα να πετάμε την κυρία. Να πετάμε, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται, προφανές. Άρα, δεν γίνεται. Αυτό που λέτε είναι ότι δεν είναι υπερφυσικό αυτό που βλέπουμε να συμβαίνει με τον Μέση, με τον Ρονάλντο. Και τους αναφέρω, ξέρετε γιατί. Όχι για την προσπάθεια που γίνεται, γιατί βλέπω ότι πολύ σπάνια λείπουν. Είναι τρομερό. Δηλαδή, απίστευτο. Δηλαδή, σειρά ετών. Θα έχετε δει επίσης όμως ότι κυκλοφορούν και βιντεάκια στο YouTube και ναι, σε διάφορα άλλα μέσα. Δεν θα ήθελα να ρωτήσω κάτι τέτοιο, θα ήταν αφελές. Δηλαδή, τι παίρνει ο Μέση εκείνη την ώρα, δεν ξέρω. Όχι, 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 δεν μιλάω γι' αυτό. Μιλάω για το τι άλλα πράγματα κάνουν στην προπόνησή τους στην καθημερινή. Ποια είναι η καθημερινότητά τους. Ναι, εντάξει, έχουμε δει το Μέση να κάνει, να σταματάει στη μέση του αγώνα και να κάνει κάτι που δεν θέλω να το πω στο ραδιόφωνο. Τώρα δεν είναι ωραίο. Ή να παίρνει κάποιο χάπι, προφανώς για το στομάχι του, για κάτι. Και αναρωτιέμαι. Μάλλον θεωρώ ότι το παιδί καταβάλει υπερπροσπάθεια για να τα καταφέρει. Δεν ξέρω. Δεν μπορεί κανείς να ξέρει. Εγώ, αν μου επιτρέψετε, δεν βλέπω πουθενά, ή τουλάχιστον η πρώτη μου σκέψη δεν είναι με φαντάσματα. Όχι, όχι. Με, ναι. Και με παράξενες σκέψεις. Η πρώτη μου σκέψη είναι ότι όχι, για να καταφέρει κάποιος να είναι σε υψηλό επίπεδο, ναι, πρέπει να είναι πρώτα απ' όλα καλός αθλητής. Αντιληπτό, ναι, αυτό είναι το α και το μέγα πλέον στο ποδόσφαιρο. Ναι, ξεφύγαμε από την τεχνική, δηλαδή, και πήγαμε στην φυσική κατάσταση. Είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, αν παίξεις το αγγλικό ποδόσφαιρο ή όπως ο Βιερίνια έφυγε από το ελληνικό πρωτάθλημα και πήγε στο γερμανικό και άλλαξε ταχύτητα, αναγκάστηκε να κάνει άλλα πράγματα σε σχέση με αυτά ακριβώς, που έκανε στην Ελλάδα. Για να ακολουθήσει, για να προσαρμοστεί και να ακολουθήσει. Ξεκάθαρο, ξεκάθαρο. Και είναι και η διαφορά και στο επίπεδο και συνολικά στην εικόνα που βλέπουμε, γιατί γι' αυτό και γι' αυτό τον λόγο. Γιατί η φυσική κατάσταση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, είναι πολύ πιο υψηλό το επίπεδο στα κορυφαία πρωταθλήματα στην Ευρώπη. Λοιπόν, νομίζω ότι αναγκαστικά θα το περιμένατε κι εσείς, κύριε Παπακώστα, δεν θα μπορούσαμε να αποφύγουμε την ερώτηση. Υπάρχουν πάρα πολλά ερωτηματικά
για την κατάσταση του Λεβέκ, γιατί είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος αποκτήθηκε αυτό το καλοκαίρι και μέχρι στιγμής έχει, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, μόλις 65 αγωνιστικά λεπτά. Και αυτό από μόνο του είναι πάρα πολύ περίεργο, γιατί στα υπόλοιπα 15 παιχνίδια, από τα 16 επίσημα που έχει συνολικά ο ΠΑΟΚ, ήταν μόνο με τις αποστολές, γιατί υπήρχε κάποιο θέμα τραυματισμού. Επειδή, καταρχάς, εγώ να σας βγάλω από τη δύσκολη θέση, γιατί ξέρω ότι δεν υπάρχει καμία έτσι, ευθύνη δική σας. Απλά επειδή είστε ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να μας λύσει μια απορία περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον. Μπορείτε να μας διευκρινίσετε, ο αθλητής ήρθε με κάποιο μυϊκό τραυματισμό, ήρθε τραυματίας στο ΠΑΟΚ? Από τις συνιστάσεις που έχετε κάνει και σε αυτόν και σε όλους τους υπόλοιπους, έχετε διαπιστώσει ότι είχε κάποια τόσο πολύ μεγάλη ευπάθεια και γι' αυτό το λόγο είναι μόνιμα τραυματίες? Τι ακριβώς συμβαίνει, μπορούμε να εξηγήσουμε? Όχι, όχι. Αυτό που μπορώ να σας πω με απόλυτη βεβαιότητα είναι ότι δεν είχε κάποιον τραυματισμό όταν ήρθε. Επίσης δεν διαπιστώθηκε από αυτά που είδαμε, όπως σε όλους τους αθλητές με το ίδιο πρωτόκολλο, ότι υπήρχε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Προέκυψε ένα πρόβλημα αρχικού τραυματισμού από μια άμεση πλήξη, ένα χτύπημα που είχε, αν θυμάστε καλά, στο ένα φιλικό με την Ανόρθωση. Ναι, και έκτοτε εμφανίστηκαν κάποια προβλήματα εξηγήσιμα και η αντιμετώπιση, νομίζω, από την πλευρά μας, είναι όπως πρέπει να είναι, όπως είναι και σε κάθε περίπτωση. Αυτό που δημιουργεί και στον κόσμο λίγο την απορία είναι η διάρκεια της αποθεραπείας για κάτι το οποίο θεωρητικά θα έπρεπε να είναι πιο γρήγορης αποκατάστασης. Και επίσης το γεγονός ότι και στις 2-3 περιπτώσεις που εμφανίστηκαν αυτά τα προβλήματα αφορούν κάποιους μυϊκά ενοχλήματα και προβλήματα, τα οποία, αυτό που εγώ θέλω να πω είναι ότι υπάρχει μια καλή διάθεση από κάθε πλευρά, και από τον αθλητή και από τη δική μας πλευρά, να λύσουμε τα προβλήματα και να επανέλθει στο καλύτερο δυνατό επίπεδο και να βοηθήσει, γιατί και αυτός το θέλει πολύ. Παρ' όλα αυτά δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι αισθάνεται τις ενοχλήσεις ακόμα όποτε τις αισθάνεται, και αυτό ισχύει για όλους τους αθλητές. Δηλαδή το πρώτο ζητούμενο για μας είναι, όπως και σε κάθε ιατρικό επιτελείο, να προστατέψουμε τον αθλητή, πάντα βέβαια προς όφελος και της ομάδας. Στην προκειμένη περίπτωση προχωράμε βάσει το τι feedback παίρνουμε κάθε φορά από τον αθλητή για να πάμε στο επόμενο βήμα. Είναι και αυτό ακριβώς που λέτε, ότι όταν έχετε να κάνετε με επαγγελματίες αθλητές και με μεγάλους ανθρώπους, το πρώτο πράγμα που σας βοηθά είναι ο ίδιος ο αθλητής, το τι ακριβώς σας περιγράψει για τις ενοχλήσεις. Εγώ έχω την αίσθηση και εκφράζω προσωπική άποψη, δεν το διαχωρίζω εντελώς από αυτά που μας εξηγήσατε εσείς, ότι από ένα σημείο και μετά ίσως είναι και ψυχολογικό περισσότερο για τον συγκεκριμένο αθλητή, και είναι ένα θέμα το οποίο ίσως ξεφεύγει. Αυτό μπορώ να σας πω εγώ επίσης με απόλυτη βεβαιότητα, και δεν ισχύει για τον συγκεκριμένο, ισχύει για όλους, είναι ότι σίγουρα το συγκεκριμένο θέμα, ενώ της ψυχολογικής επιβάρυνσης, είναι πολύ σημαντικό, και στο πώς αντιμετωπίζει κάποιος το πρόβλημά του, είτε σοβαρό είτε λιγότερο σοβαρό, και οπωσδήποτε σε καταστάσεις οι οποίες ξεφεύγουν λίγο από άποψη χρόνου, δημιουργείται και μια παραπάνω στρεσογόνος κατάσταση για τον ίδιο τον αθλητή, η οποία δεν είναι εύκολη. Δηλαδή πρέπει κανείς να έχει να παλέψει εκτός από το κορμί του και με το μυαλό του μερικές φορές. Δεν λέω ότι ισχύει αυτό σε αυτή την περίπτωση, το παίρνω την αφορμή για να το πω γενικότερα. Και ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχουν και περιπτώσεις αθλητών οι οποίοι, ο κόσμος λέει, δεν χαμπαριάζουν τίποτα και έχουν κάτι και μπαίνουν και συνεχίζουν. Ναι, υπάρχουν. Πολλές φορές κάνοντας και κακό στον εαυτό τους, έτσι. Εντάξει, υπάρχουν. Και υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι θέλουν να είναι 100%, να μην αισθάνονται απολύτως τίποτα μέχρι ότου μπουν, και υπάρχουν τέτοια παραδείγματα πάρα πολλά και στον ΠΑΟΚ και σε άλλες ομάδες. Μάλιστα. Λοιπόν, μιλάμε με τον κύριο Παπακώστα, τον γιατρό, τον επικεφαλής του ιατρικού τμήματος της ΠΑΟΚ. Μας είπε μόλις ότι ο Λεβέκ δεν ήρθε τραυματίας, στην πορεία τραυματίστηκε, και λόγω ευαισθησίας και ψυχολογικής ενδεχομένως φόρτισης και πίεσης που αισθάνεται, δεν μπορεί μέχρι τώρα να επιστρέψει στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις. Ο Μαουρίσιο θα είναι έτοιμος για την επόμενη αγωνιστική υποχρέωση του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο Αθηνών την μεθεπόμενη Δευτέρα? Και επίσης μία διευκρίνηση, αν μου επιτρέπετε, γιατί το έχω απορία, γιατρέ. Είναι πολύ περίεργη η φάση στην οποία έχει τραυματιστεί ο Μαουρίσιο, γιατί είναι ένα χτύπημα με έναν αντίπαλο ποδοσφαιριστή του Αστέρα Τρίπολης και έχει συνεχίσει να αγωνίζεται κανονικά σε εκείνο το παιχνίδι. Αν είχε
προφανώς καταλάβει και ο ίδιος αθλητής και είχε βγει σε εκείνο το χρονικό σημείο, θα είχε γλιτώσει αυτή τη ζημιά που τον αφήνει για τουλάχιστον 4 εβδομάδες εκτός. Αυτή η ζημιά πρώτα απ' όλα έγινε σε εκείνη τη συγκεκριμένη φάση και μόνο. Δηλαδή δεν επιδεινώθηκε περαιτέρω μετά. Και δεν είναι ακριβώς, δεν φαίνεται πολύ καλά στο βίντεο, γιατί και εμείς προσπαθήσαμε να το απομονώσουμε για να δω το μηχανισμό. Είναι ο τυπικός, ένας από τους δύο τυπικούς τραυματισμούς για τον οπίσθιο χιαστό, που είναι η υπερέκταση. Του έφυγε το σούτ, αν είδατε έφυγε η μπάλα ουσιαστικά και το γόνατό του έφυγε σε παραπάνω έκταση από το κανονικό. Με αυτόν τον τρόπο τραυματίζεται ο οπίσθιος χιαστός. Η πορεία του μέχρι στιγμής είναι εξαιρετική. Έχει ήδη μπει σε ένα πρόγραμμα ακολουθώντας τις δικές μας οδηγίες, το πλάνο με τους γυμναστές αποκατάστασης και στο γυμναστήριο φυσιοθεραπευτήριο, και το παιδί έκανε όπως όλοι και διπλές θεραπείες και έξτρα προπονήσεις. Ήδη είναι σε ένα αριθμό ατομικό βέβαια, αλλά πάρα πολύ καλό. Η αίσθησή μου είναι ότι από την επόμενη εβδομάδα θα μπορεί να είναι και σε κομμάτια της προπόνησης και okay, ας προετοιμάσουμε τους αντιπάλους για την... Άρα οι πιθανότητες είναι υπέρ της συμμετοχής του στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Τουλάχιστον ιατρικά, έτσι τώρα. Αν αλλάξει κάτι στην πορεία, γιατί ξέρετε τώρα, όταν έχεις έναν τραυματισμό και βλέπεις μέρα με την ημέρα την αντίδραση. Αν αντιδράσει και συνεχίσει να αντιδρά με τον ίδιο τρόπο, πηγαίνει πολύ καλά. Πιστεύω ότι τις επόμενες 10 μέρες, 15, θα είναι μια κατάσταση που θα αποτελεί πλέον παρελθόν. Μακάρι να επιβεβαιωθεί αυτό που μας λέτε. Και μια, Κώστα, αν μου επιτρέψεις μια τελευταία ερώτηση να κάνουμε στον γιατρό, γιατί νομίζω ότι έχουμε βγει και λίγο εκτός χρόνου για το διάστημα που θα τον είχαμε διαθέσιμο. Όντως βγήκαμε εκτός χρόνου, αλλά όταν ακούσε έναν άνθρωπο για πρώτη φορά και σου εξηγεί με τόσο μεγάλη ηρεμία και τόσο αναλυτικά τα πράγματα για τα οποία και εμείς αναρωτιόμαστε και ο κόσμος ρωτά, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Ναι, ναι, το μόνο σίγουρο, και είναι και πλεονέκτημά του ότι είναι πολύ επικοινωνιακός. Απλά το λέω γιατί είχε πολύ δύσκολο πρόγραμμα σήμερα και τον ευχαριστούμε και πάλι πάρα πολύ που είναι μαζί μας. Εντάξει, το είπα. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, η ερώτηση έχει να κάνει με την κατάσταση δύο παιδιών που δυστυχώς είχαν έναν πολύ δύσκολο τραυματισμό, και για τον Γλύκο και για τον Μιστακίδη ήταν πολύ άσχημο αυτό που συνέβη. Και σε τι φάση βρίσκεται ο καθένας? Νομίζω ότι ο Μιστακίδης είναι σίγουρα πιο μπροστά από τον τερματοφύλακα, τον Παναγιώτη τον Γλύκο, αλλά αν έχετε να μας πείτε το πόσο σύντομα μπορούμε να τους υπολογίζουμε. Και οι δύο είχαν την ιδιαιτερότητα, επ' αυτού αν μου επιτρέπετε θέλω να πω το εξής, ότι επειδή ακούγονται διάφορα, όχι μεταξύ ημών ή στα RGNA, γενικά συζητιέται. Κάθε περίπτωση και κάθε χειρουργική επέμβαση, αλλά και κάθε τραυματισμός, είναι προφανές ότι είναι διαφορετικός από άτομο σε άτομο. Γιατί ποτέ δεν μπορεί να είναι, τέλος πάντων, ολόιδια η κάκωση που έχει ο Παπακώστας με την κάκωση που έχει ο Ατρίδης, παρότι η διάγνωση θα είναι παράδειγμα ρήξη προστίου χιαστού. Φυσικά τώρα αυτό το καταλαβαίνουν όλοι πια, το έχουν καταλάβει, ότι ο οργανισμός από οργανισμό έχει διαφορές τεράστιες. Βέβαια, και στον τύπο του τραυματισμού. Και στον τρόπο αποκατάστασης. Δηλαδή, αν εγώ έρθω σε δύο εβδομάδες και τον ίδιο τραυματισμό, κάποιος άλλος μπορεί να έρθει σε τρεις εβδομάδες, σε τέσσερις. Ναι, σαφώς, χιλιαδιό. Οι διαφορές λοιπόν εδώ, επίσης πρέπει να αναφέρω το εξής, ότι τα τελευταία λίγα χρόνια, έχοντας όλοι αντιληφθεί το πόσο σημαντικό είναι να σπάσει ένας πρόσιος χιαστός και τι μελλοντικά προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει στον αθλητή, υπάρχει μια σοβαρή τάση, την οποία και σε προσωπικό επίπεδο ενστερνίζομαι, να βαδίζουμε στην αποκατάσταση βάσει κριτηρίων και όχι βάσει χρόνου. Τι σημαίνει αυτό? Ο κόσμος μπορεί να λέει, μα γύρισε ο Τάδε, ο Ατρίδης που χτύπησε μακριά από εμάς, έπαιξε μπάλα με χιαστό μετά από 4,5 μήνες. Γιατί δεν γύρισε ο Παπακώστας σε 4,5 μήνες? Για πάρα πολλούς λόγους λοιπόν. Έτσι εξηγώ λοιπόν ότι, χωρίς να έχει και ιδιαίτερη σημασία, αλλά στο Γιάννη το Μιστακίδη έγινε μια προσπάθεια να σώσουμε τον μηνίσκο του με σειραφή, που είναι μια κατάσταση που από μόνη της απαιτεί πολύ περισσότερο χρόνο. Ο δε Παναγιώτης Γλύκος είχε μια χόνδρινη βλάβη, η οποία επίσης απαιτεί χρόνο για να επουλωθεί όπως πρέπει και να μην έχουν πρόβλημα στο μέλλον, και πιστεύω ότι δεν θα έχουν κιόλας. Παράλληλα με την αποκατάσταση του πρόσιου χιαστού. Ο χρόνος λοιπόν που χρειάζεται δεν είναι à la carte, είναι εξατομικευμένος. Ο Γιάννης αυτή τη στιγμή είναι σε μια πολύ καλή φάση, ήδη άρχισε να παίρνει και κάποια κομματάκια με την προπόνηση της ομάδας, κάνει ατομικό πρόγραμμα να βελτιώσει τη φυσική του ικανότητα. Ο Παναγιώτης έχει ξεκινήσει και αυτός κάνει πράγματα βάσει του χρονοδιαγράμματος.
Νομίζω ότι το βασικό για μένα είναι να γυρίσουν υγιείς και να προσφέρουν στον εαυτό τους και στην ομάδα και δευτερευόντως το πόσο γρήγορα θα γίνει αυτό, γιατί δεν είναι αγώνας δρόμου εδώ, είναι αγώνας αντοχής. Δεν είναι αγώνας ταχύτητας, είναι αγώνας αντοχής. Μπορούμε να μιλήσουμε για επιστροφή, ιατρική επιστροφή πάντα ρωτώ, έτσι. Γιατί το πότε θα επιστρέψει στην ομάδα, ο κάθε ποδοσφαιριστής το ξέρει μόνο ο προπονητής. Ναι, βέβαια. Και υπάρχει, και σε αυτό συμφωνώ για την Πάσα, υπάρχει πάντα το ιατρική επιστροφή με την έννοια του πότε πληρούνται οι ιατρικές προϋποθέσεις, είναι ένα πόδι σταθερό, δεν έχει υγρό, δεν έχει αυτά τα ιατρικά, τέλος πάντων, πρέπει να δει κανείς από τη δική μας πλευρά. Υπάρχει το δεύτερο επίπεδο που είναι πότε είναι αθλητικά υγιής και υπάρχει και το τρίτο επίπεδο του πότε είναι διαθέσιμο αγωνιστικά, για τον προπονητή. Ακριβώς. Πότε ο προπονητής κρίνει ότι θα το χρησιμοποιήσει. Άρα ιατρικά πότε θεωρείται? Κατά προσέγγιση φυσικά πάντοτε. Εφόσον όπως είπατε και νωρίτερα. Με κάθε κίνδυνο να πέσω και έξω. Όχι, είπατε νωρίτερα. Εφόσον για τον Μαουρίσιο, εφόσον η πορεία της αποθεραπείας του συνεχιστεί ως έχει. Ναι. Γιατί ναι, ποτέ κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να υπάρξει. Okay. Ναι, σαφώς. Αν όλα εξελιχθούν ομαλά, νομίζω ότι ο Μιστακίδης είναι αρκετά κοντά σε επίπεδο βέβαια εβδομάδων, όχι ημερών. Mm-hmm. Για να είναι και στο επίπεδο της φυσικής ικανότητας που θέλουμε, γιατί για μένα. Ως γιατρό της ομάδας δεν με ενδιαφέρει το ιατρικό, αλλά το πότε αθλητικά είναι καλά, τότε θα είμαι και εγώ καλά. Που σημαίνει ότι αν διανύουμε τώρα τον Νοέμβριο, okay, σκεφτείτε ότι θέλει κάποιες εβδομάδες ακόμα για να φτάσει σε ένα επίπεδο. Ο δε Παναγιώτης θα είναι, με βάση και τον συνδυασμό της κάκωσης που έχει, στο καλύτερο σενάριο θα πρέπει να υπολογίζουμε το νέο έτος πια. Το νέο έτος, φυσιολογικό. Φυσική χρόνη, έτσι. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Γρηγόρη, ολοκληρώσαμε? Ναι, νομίζω ότι ολοκληρώσαμε. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που μας κάνατε παρέα και μας λύσετε και πάρα πολλές απορίες και σε εμάς και στον κόσμο. Και μακάρι να τα λέμε και πιο συχνά, όχι για ιατρικούς λόγους που αφορούν τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, αλλά γενικότερα για τέτοιου είδους συζητήσεις. Εγώ σας ευχαριστώ πραγματικά και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να ξεκαθαρίζουμε ορισμένα πράγματα. Καμιά φορά στις συζητήσεις. Κατηδίαν μπορεί να πεις περισσότερα και σε άλλες που είναι δημόσιες όχι τόσα πολλά, αλλά έχει σημασία νομίζω να καταλαβαίνει ο κόσμος που ενδιαφέρεται τουλάχιστον 4-5 πράγματα για να καταλαβαίνει λίγο τη φιλοσοφία περισσότερο παρά τις λεπτομέρειες. Και έτσι υπό αυτή την έννοια νομίζω ότι τέτοιες επικοινωνίες νομίζω είναι θετικές. Ναι, να παίρνει ο κόσμος ένα στίγμα γιατί έρχονται πολλά μηνύματα. Σε σχέση με αυτό που είπαμε νωρίτερα, κύριε Παπακώστα, πώς στο εξωτερικό βλέπουμε κάποιους αθλητές ασταμάτητο τρέξιμο σε πρωταθλήματα υψηλών απαιτήσεων και παράλληλα υποχρεώσεις σε Champions League και εθνικές ομάδες. Το απαντήσατε για να καταλάβει και ο κόσμος τις διαφορές. Δηλαδή δεν είναι μάγοι ούτε τα ιατρικά τμήματα των ομάδων στο εξωτερικό, ούτε και οι παίκτες είναι μάγοι. Απλά έχουν μια άλλη νοοτροπία και βάσεις από παιδική ηλικία, από την παιδική τους ηλικία σε ό,τι αφορά την προπόνηση, μέχρι που γίνονται επαγγελματίες και ανταποκρίνονται σε απαιτήσεις τις υψηλές των ομάδων στις οποίες αγωνίζονται. Λοιπόν, σωστό. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.